Νομίζω ότι είναι ένα κλασικό παράδειγμα μη χρηστής διοίκησης. Είναι ίσως το ελάχιστο που πρέπει να πω. Σε όλους τους τόνους, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, είχαμε επισημάνει στην διοίκηση της ΔΕΙΑΗ να μην προχωρήσει σε τέτοιες ενέργειες που προκαταλαμβάνουν την δραστηριότητα της επόμενης διοίκησης, αλλά να ασκήσει όπως όλοι οι υπόλοιποι οργανισμοί την διαχείριση, την τρέχουσα διαχείριση μέχρι να αναλάβει η νέα Δημοτική Αρχή. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Τους λόγους τους γνωρίζουν οι ίδιοι που υπέγραψαν αυτές τις αποφάσεις. Δεν έχω να πω περισσότερο. Σε πρακτικό κομμάτι τώρα με την νέα διοίκηση δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Μόλις αναλάβει η νέα διοίκηση, περιμένουμε την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον ακριβή καθορισμό των διοικήσεων των νομικών προσώπων είτε ιδιωτικού είτε δημοσίου δικαίου του Δήμου και άμεσα θα προχωρήσουμε στην ψήφιση των διοικητικών συμβουλίων έτσι ώστε να μπορέσουν να τρέξουν οι νέες διοικήσεις και να λάβουν τα καθήκοντά τους. Κύριε Δήμαρχε, μπλοκάρει αυτό, μπορεί να μπλοκάρει διοικητικά, από την πρώτη εικόνα που έχετε? Ναι, πραγματικά δεν το ξέρω. Δεν θα ήθελα να διακινδυνεύσω μία άποψη χωρίς να το έχω μελετήσει. Δεν έχω δει καν την απόφαση, δεν έχω μιλήσει με την νομική υπηρεσία του Δήμου και επομένως δεν θα ήθελα να εκφέρω άποψη σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζω καλά.